Αν το μοντέλο δουλέψει μια φορά με τις φακές, μπορείς να το επαναλάβεις και στα φασόλια. Έχουμε ξεκινήσει εκπαιδεύσεις για τα φασόλια, για τη μελισσοκομεία, για τα απορροφόρα, για τις ελιές και κάποιες για την κτηνοτροφία. ΤΑΠ σαν αγωγός διέρχεται κυρίως από αγροτική γη. Αναδεικνύουμε με αυτόν τον τρόπο την ελληνική βιοποικιλότητα, την κάνουμε προϊόν.